And this could be a chance. Oh, he's beaten his marker. Oh, sorry. Τι μπάλα πήρα! Κόκκινη πήρα! Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει. Το ρητό αυτό ισχύει για πολλές gaming σειρές και ιδιαίτερα για τις αθλητικές. Τα παραδείγματα των FIFA Football Manager και FIFA Manager είναι σίγουρα ενδεικτικά, καθώς σε κάθε σεζόν μας προσφέρουν αναβαθμισμένες εκδόσεις με ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ύστερα από τόσες χρονιές σημαντικών αναβαθμίσεων που περιλάμβαναν τον έλεγχο 360 μοιρών στο FIFA 10, τον έλεγχο τερματοφύλακα στο FIFA 11 και το EA Sports Football Club στο FIFA 12, τώρα ήρθε η στιγμή για την EA να κάνει μια παύση και απλά να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα δουλειά της. Το FIFA 13 λοιπόν δεν περιέχει κάποιο πολύ δυνατό χαρακτηριστικό που θα κάνει τον μπαμ, αλλά αρκείται σε μικρές προσθήκες που απλά θα δικαιολογήσουν τη νέα έκδοσή του. Καταρχήν θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι από το FIFA 13 απουσιάζει πλήρως το ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που άλλωστε ισχύει και στο Pro Evolution Soccer 2013. Υπάρχουν μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σε αντίθεση με τον τίτλο της Konami, τον οποίο στηρίζει το WeLast.gr με ελληνικά patches, η EA Sports προσπάθησε να προσφέρει στους modders τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωταθλήματα σε όλες τις κονσόλες και να τα δώσουν έτσι στους άλλους χρήστες για download μέσω του Creation Center. Απλά επισκεφτείτε τη διεύθυνση easportsfootball.com/cc και κατεβάστε την ελληνική Super League, το κυπριακό πρωτάθλημα και άλλες λίγκες που απουσιάζουν. Καλό κακού, καθότι τα patches είναι ανεπίσημα, κάντε και το σταυρό σας για να βεβαιωθείτε ότι θα σας τρέξουν και δεν θα κολλήσουν κατά την εγκατάσταση. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τις φετινές αλλαγές. Καταρχήν τα μενού έχουν αλλάξει μετά από αρκετά χρόνια και είναι πιο καλέστητα στο μάτι. Όσον αφορά στο gameplay, η ανανεωμένη Impact Engine σας επιτρέπει να βάλετε το χέρι σας και να κάνετε πιο δυνατά τζατζαρίσματα στους αντιπάλους σας, ενώ πλήρες ανανέωση έχει υποστεί και το σύστημα προπόνησης. Στο Career Mode υπάρχουν μικρομετατροπές στα συμβόλαια παιχτών, ενώ σας δίνεται η ευκαιρία να αναλάβετε για πρώτη φορά εθνική ομάδα παράλληλα με το σύλλογό σας. Ο χειρισμός του FIFA 13 έχει απλοποιηθεί, κυρίως στο σύστημα άμυνας, το οποίο είναι πιο εύκολο φέτος. Οι πάσες και τα σούτ λειτουργούν άριστα και άκρως ρεαλιστικά, ενώ η CPU καταντά αφόρητα πιεστική, ειδικά στο legendary επίπεδο δυσκολίας. Στο κλασικό gamepad, η EA Sports πρόσθεσε τον χειρισμό με το PlayStation Move στο PS3. Αυτό μας αφήνει παγερά αδιάφορους, αφού απαιτεί να έχετε κρύο αίμα για να στοχεύσετε σωστά τον εκάστοτε συμπαίκτη σας στην οθόνη. Ανάλογη είναι η στάση μας και για το Kinect, το οποίο μέσω της αναγνώρισης φωνής σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές χωρίς να μεταβείτε στα μενού ή να ζητήσετε μπάλα από τους συμπαίκτες σας ενώ παίζετε με τον Virtual Pro παίκτη σας. Μια βασική προσθήκη που ξεχωρίζει για όσους παίζουν online είναι το Pro Club Seasons. Επιλέγοντας τον Virtual Pro παίκτη σας και μπαίνοντας σε Pro Club συλλόγους, σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Seasons Mode, δηλαδή σε εικονικά πρωταθλήματα, στα οποία ανεβαίνετε κατηγορία ή αντίστοιχα παραμένετε στην ίδια ή υποβιβάζεστε, ανάλογα με την απόδοσή σας σε τυχαίους αγώνες. Φυσικά, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχουμε τη δική μας ομάδα με την ονομασία Game World. Για να μπείτε σε αυτή, απλά ψάξτε μας από την αναζήτηση, γράφοντας τη λέξη Game World, και βρείτε τα PSN ID μας στο forum online του gamemore.gr, όπου έχει ανοιχτεί σχετικό topic. Για να κλείσουμε την περιήγηση στα online modes, απλά θα σας ενημερώσουμε ότι το EA Sports Football Club, με το οποίο κερδίζετε XP και ανεβαίνετε level, παραμένει, όπως και όλα τα online modes, με αποκορύφωμα το Ultimate Team, το οποίο έχει αλλάξει περιβάλλον. Από τεχνικής άποψης, το FIFA 13 διαθέτει την ίδια ποιότητα γραφικών με πέρυσι. Τα animations είναι ρεαλιστικά, αλλά οι εκφράσεις προσώπων και τα textures στο σχεδιασμό των παιχτών δεν έχουν δουλευτεί ιδιαίτερα. Τουλάχιστον, το loading έχει μειωθεί, ενώ η ευρεία γκάμα των έξυπνων μουσικών επιλογών θα σας εξητάρει. Από τις φετινές επιτυχίες ξεχωρίσαμε το Fly or Die των Rock Mafia και το Club Foot των Kasabian, που είχε εμφανιστεί παλαιότερα στο Pro Evolution Soccer 5. Η EA Sports κατανάλωσε φέτος πολύ χρόνο στο να ενσωματώσει το PlayStation Move και το Kinect του FIFA 13 και στο να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιβάλλον του παιχνιδιού της. Οι προσθήκες δεν ήταν μεγάλες, πώς να είναι άλλωστε, αφού στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα ο κορυφαίος Football Simulator δεν ξέρουμε τι άλλο μένει να δούμε. Με 23 πρωταθλήματα, αμέτρητα modes και εθιστικό gameplay, το FIFA 13 της προγραμματιστικής εταιρείας EA Canada εξακολουθεί να παραμένει το πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιράκι της αγοράς. Got a 15-minute audience.
with their manager coming up. Half time imminent. First thing he'll say is good goal.